Νέος κύκλος έντασης άνοιξε στη Χαλκιδική με φόντο τα μεταλλεία χρυσού. Οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα σε συλλήψεις δύο ανδρών που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρισμό του εργοταξίου στις Κουριές. Μετά τις συλλήψεις στην Ιερισσό, οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, άναψαν φωτιές και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο αστυνομικό τμήμα. Αυτήν την ώρα είναι συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια πολυγύρω, όπου αναμένεται πολλοί να κολοκοτρώνει να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι. Οξυμένη, Εύη, η κατάσταση μετά και τα νέα ολονύχτια επεισόδια που είχαμε στην Ιερισσό, που πυροδοτήθηκαν από τις δύο συλλήψεις. Δύο άνδρες, λοιπόν, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στον εμπρισμό του εργοταξίου της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές το Φεβρουάριο. Οι συλλήψεις έγιναν στις 3 τα ξημερώματα. Όπως λένε οι κάτοικοι, αστυνομικοί μαζί με άνδρες των ΕΚΑΜ εισέβαλαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, σπάζοντας τις πόρτες. Αμέσως στην Ιερισσό σήμανε συναγερμός. Οι καμπάνες του χωριού άρχισαν να χτυπούν. Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία και από εκεί κάποιοι κατευθύνθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ορισμένοι αγανακτισμένοι μπήκαν στο αστυνομικό τμήμα και τα έκαναν όλα γυαλιά καρφιά. Ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, καρέκλες, υπολογιστές και έγγραφα, τα έβγαλαν στο δρόμο και τα πυρπόλησαν, ενώ κάποιοι απέκλεισαν και τις οδικές αρτηρίες του που οδηγούν στο χωριό, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα. Τώρα, αυτήν την ώρα κάτοικοι πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο πολυγύρου, όπου επρόκειτο να οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Τελικά όμως, εισαγγελέας και ανακριτής πολυγύρου θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και εκεί, στο δικαστικό μέγαρο της συμπρωτεύουσας, θα γίνει η απαγγελία των κατηγοριών και θα απολογιστούν οι δύο άνδρες. Μάλιστα, να πάμε τώρα στο Μανώλη Σαριώτη για να δούμε, Μανώλη, ποια είναι η εκδοχή της αστυνομίας. Δικαιολογούν την εισβολή στα σπίτια των συλληφθέντων? Η επίσημη θέση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της αστυνομίας είναι ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να παραδοθούν στις δυνάμεις και έτσι προχώρησαν στη βία εισβολή και τη σύλληψή τους. Προκύπτει όμως ακόμα ένα ερώτημα, το γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη ώρα για την επιχείρηση, μια πρακτική που συνήθως ακολουθούν για επικίνδυνους και οπλισμένους κακοποιούς. Ο ίδιος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δήλωσε ότι οι αξιωματικοί που επιφορτίστηκαν με την εκτέλεση των ενταλμάτων έκριναν πως εάν γινόταν η σύλληψη, η επιχείρηση, οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας θα είχαμε μακελιό και γι' αυτό επέλεξαν τον ευνηδιασμό. Ο κύριος Δέδιας μάλιστα εξέφρασε και την προσωπική του άποψη και υπεραμείνθηκε τη συγκεκριμένη απόφαση των αστυνομικών. Τώρα πρόκειται για δύο από τους συνολικά 20 κατηγορούμενους για την επίθεση στις εγκαταστάσεις των μεταλλίων χρυσού στις 17 Φεβρουαρίου, ένας 44χρονος και ένας 33χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το γενετικό υλικό του ενός ταυτοποιήθηκε σε κουκούλα που βρέθηκε στο σημείο, ενώ του δεύτερου σε φυσίγγι από κυνηγετική καραμπίνα, την οποία χρησιμοποίησαν εκείνη τη νύχτα. Τους βαρύνουν 7 κακουργήματα και 11 πλημελήματα. Απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό και έκρηξη είναι τα πιο σοβαρά. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι μετά τις ζημιές στο αστυνομικό τμήμα του Ιερισσού, αποφασίστηκε και η αναστολή της λειτουργίας του μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μπορεί να λειτουργήσει το τμήμα. Μάλιστα, και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι από την Ιερισσό στο πρωινό Αντένα και το Γιώργο Παπαδάκη. Αρχικά υπήρξε μια άρνηση συμμόρφωσης στις επανειλημμένες κλήσεις των αστυνομικών να εισέλθουν νόμιμα παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής στις οικίες, και ως εκ τούτου οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να εισέλθουν με δύο τρόπους στις οικίες για να πραγματοποιήσουν τη σύλληψη. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Η δικαιοσύνη και εσείς πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι καθαρά ένα επιχειρησιακό δεδομένο. Εκτιμήθηκε έτσι η κατάσταση από τις αστυνομικές υπηρεσίες, οι οποίες ανέλαβαν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Είναι καθαρά ένα επιχειρησιακό δεδομένο. Έγινε σύνομα, όπως ορίζει ο κώδικα ποινικής δικονομίας. Και εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης των δικαστικών αρχών. Γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα δεν μπήκαν, σπάσαν τις πόρτες από τα σπίτια. Οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχες με μωρά παιδιά και τους απαγάγαν. Ήτανε καταζητούμενοι, κύριε Παπαγεωργίου, αυτοί οι άνθρωποι? Τι είπατε? Ήτανε καταζητούμενοι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι 20 συνολικά, έχουν θεωρηθεί ύποπτοι για αυτή την ιστορία. Και από τους 20 αυτούς απαγάγαν σήμερα το βράδυ 2. Σπάσανε τις πόρτες και τους πήρανε το βράδυ? Ναι, σπάσανε τις πόρτες, ήρθαν ειδικές δυνάμεις. Είχαν κληθεί, το γνώριζαν οι συγκεκριμένοι? Όχι. Κανένα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν δεν είχαν κληθεί, δεν το γνώριζαν. Και πάνε στις 3 ώρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χτυπήσουν οι καμπάνες, να συγκεντρωθείτε στην πλατεία έξω από το αστυνομικό τμήμα, κύριε Παπαγεωργίου, λένε οι πληροφορίες. Μαζεύτηκε ο κόσμος στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί βεβαίως φρονίμως ποιούντες αμέσως μετά τις απαγωγές εγκαταλείψαν το αστυνομικό τμήμα.
Ο κόσμος μπήκε μέσα, έβγαλε τα πάντα από μέσα και τα έκαψε. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην Ερυσσό αυτή τη στιγμή. Είναι άλλη εξέλιξη τώρα. Μα, και ο κόσμος... όλο το χωριό να ανεβεί επάνω στον Πολύγυρο, όπου ειδοποιηθήκαμε ότι στις 8 η ώρα θα γίνει προσαγωγή των δύο, στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήδη το κλίμα είναι εξαιρετικά φορτισμένο στην περιοχή για τη γνωστή ιστορία του Χρυσού της Ελντοράντο, δεν προβλέπονται οι εξελίξεις να είναι ήρεμες στην περιοχή μας. Πράγμα βέβαια το οποίο απευχόμασταν, αλλά με τις ενέργειες της αστυνομίας φοβούμε ότι θα έχουμε άσχημες εξελίξεις. Πας στην πόρτα! Έτσι! Και η εικόνα που είδαμε εδώ πέρα μπουκάρανε λες και μπήκανε μέσα να συλλάβουν με τον Μιλάντεν, έτσι. Καλή σας ημέρα, Πόπη. Αυτή την ώρα κάτοικοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια Πολυγύρου, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να έρθουν εδώ οι δύο συλληφθέντες, κάτοικοι της Ιερισσού, προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πρέπει να σας πω βέβαια πως η επιχείρηση και ο τρόπος που έδρασε η αστυνομία έχει εξοργήσει τους κατοίκους, οι οποίοι καταγγέλουν αστυνομική βία, καθώς λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα αστυνομική παρουσία εισαγγελέα έκαναν έφοδο, όπως λένε, στα σπίτια σε δύο οικίες πολιτών της Ιερισσού προκειμένου να τους συλλάβουν, σπάζοντας μάλιστα τις πόρτες. Στη μία περίπτωση μπήκαν από το υπόγειο, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι, μέσα στα σπίτια. Βλέπουμε στα οποία φωτογραφίες τώρα, παιδιά, έχουν κυκλοφορήσει, Σταύρε, σε διακόπτω, φωτογραφίες από τις εξώπορτες των σπιτιών. Βλέπουμε πόρτα που έχει φύγει από τη θέση της, είναι εκτός μεντεσέδων, έχει σπάσει δηλαδή στην προσπάθεια της αστυνομίας να μπει μέσα στο σπίτι. Αυτά για τα οποία μιλούν, καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Αφού έγιναν αυτές οι δύο συλλήψεις με τον τρόπο που έγιναν, οι κάτοικοι αντιδρώντας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Ιερισσού. Εκεί χτυπούσαν οι καμπάνες από τα ξημερώματα προκειμένου να καλέσουν τον κόσμο σε συγκέντρωση και μετά κάποιοι κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το οποίο να σας πω πως είχε εκενωθεί μετά από σχετική εντολή. Δεν υπήρχαν αστυνομικοί ούτε οπλισμός μέσα. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι που συγκεντρώθηκαν εκεί παραβίασαν την πόρτα, έβγαλαν έξω έγγραφα, έπιπλα και τα έβαλαν φωτιά, προξένησαν κάποιες φθορές στο αστυνομικό τμήμα και βέβαια στην συνέχεια μετέβησαν εδώ στον Πολύγυρο στα δικαστήρια. Καθώς οι συλληφθέντες αρχικά πήγαν στην Θεσσαλονίκη, αλλά όπως σας είπαμε αναμένεται να φτάσουν εδώ σε λίγη ώρα να παραστούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου βέβαια να πάρουν ενδεχομένως μάλλον να ζητήσουν να πάρουν προθεσμία. Θα το δούμε βέβαια αυτό τι θα γίνει ακριβώς. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στο αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου, ωστόσο δυνάμεις δεν έχουν εμφανιστεί εδώ για να μην προκαλέσουν, καθώς το κλίμα είναι τεταμένο. Υπάρχουν φωτογραφίες και από το αστυνομικό τμήμα του Πολυγύρου, που είναι αυτές που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Όποιες καταστροφές δηλαδή προκλήθηκαν, τις βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Βλέπουμε χαρτιά κάτω, βλέπουμε ρηγμένα χαρτιά κάτω κλπ. Και κάτι από καΐδια είδαμε εδώ, κάτι από καΐδια. Βάλαμε φωτιά σε κάτι. Κυρία Τζέννη Παγώνη, δίπλα μας είναι η σύζυγος, όπως είπες, ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Να της δώσουμε το λόγο να μας περιγράψει τι ακριβώς βίωσε σήμερα τα ξημερώματα. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λιγάκι τι ακριβώς έγινε. Στις 3 περίπου τα ξημερώματα, και ενώ κοιμόμασταν στο σπίτι μας, εγώ, ο σύζυγος και τα 3 ανήλικα παιδιά μου, ακούσαμε θορύβους στην πόρτα, με σίδερο κάποιος προσπαθούσε να παραβιάσει την πόρτα και πεταχτήκαμε πάνω, εγώ και ο σύζυγος και τα παιδιά βέβαια, γιατί έγινε φασαρία μεγάλη, και πήγαμε στην πόρτα και λέγαμε ποιος είναι. Στην αρχή δεν απαντούσαν, συνέχισαν να χτυπάνε με το σίδερο να ανοίξουν την πόρτα. Μετά είπαν αστυνομία, ανοίχτε, γρήγορα ανοίχτε. Και φώναξε ο σύζυγος, μη φωνάζετε, λέει, έχω 3 παιδάκια μέσα μικρά, θα σας ανοίξω, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά τη σπάσαν την πόρτα, ανοίξαν αυτοί οι ίδιοι και μπήκανε μέσα γύρω στα 5-6 άτομα με κουκούλες και ένας κύριος με πολιτικά. Αρπάξαν τον σύζυγο μπροστά στα μάτια των παιδιών μου, με τις μπιζάμες όπως ήταν, και τον βγάλαν έξω και τον βάλαν στο αυτοκίνητο και φύγανε. Είχατε δεχθεί ένταλμα παιδιά... νωρίτερα, είχε ζητηθεί από την αστυνομία, από το σύζυγό σας να πάει να καταθέσει, είχε βγει κάποιο ένταλμα σύλληψης το οποίο αγνοήσατε εσείς, στα καλά καθούμενα, δηλαδή το βράδυ εκεί που κοιμόσασταν κάποιος έσπασε στην πόρτα. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, στα καλά καθούμενα, δεν μας είχε έρθει κανένα χαρτί, κανένα ένταλμα, καμιά ειδοποίηση για να πάμε να καταθέσουμε κάτι, κανέναν, τίποτα. Δεν ήμασταν ανύπαπτοι, δεν είχαμε κάτι, τίποτα, δεν ξέραμε είχε τίποτα. Είχε προσαχθεί στο παρελθόν ο σύζυγός σας όταν γίνονταν προσαγωγές? Είχε ξανακαλεστεί, ναι, είχε ξανακαλεστεί 2 φορές και είχε πάει μόνος του, δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα
να αρνηθεί να πάει. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Όσες φορές μας κάλεσαν, είχαμε πάει μόνοι. Και όταν μας είπατε, ακούσατε αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα να χτυπούν την πόρτα σας και να προσπαθούν να την ανοίξουν, για πόση ώρα εσείς λέγατε ποιος είναι και δεν σας απαντούσαν απ' έξω την αστυνομία? Όχι για πολλή ώρα, για περίπου ένα λεπτό. Μάλιστα. Περίπου τόσο. Και τελικώς δεν ανοίξατε εσείς την πόρτα, τη σπάσανε, λέτε. Τη σπάσανε την πόρτα, ναι. Τη σπάσανε την πόρτα. Η πόρτα έχει σπάσει, είναι σπασμένη. Δεν προλάβατε να ανοίξετε, εννοείται εσείς. Το θέμα. Ναι, με το που δεν έγιναν τόσο γρήγορα. Δηλαδή, με το που πάει ο σύζυγος να τους φωνάξει, καταρχήν προσπαθούσε να τους πει να σταματήσουν, γιατί ήταν τα παιδιά. Και τα παιδιά κλαίγαν και φωνάζαν εκείνη τη στιγμή, γιατί φοβηθήκαν και λογικό είναι αυτό. Η ηλικία στα παιδιά σας? Δεν πρόλαβα. Είναι ο μικρός, είναι 3,5, η μεσαία είναι 6,5 και ο μεγάλος είναι 10,5, 11 σχεδόν. Και μπήκαν μέσα, μας είπατε, πόσοι αστυνομικοί, με κουκούλες ήταν, είπατε. Ναι, κουκούλες, ναι, γύρω στα 6 άτομα, δεν ξέρω αν ήταν και άλλοι κάτω στη σκάλα. Μέσα στο σπίτι μπήκαν τόσοι πάντως και τον πήραν τον σύζυγο με τις πιζάμες όπως ήταν. Τον πήρανε και φύγανε, χωρίς τίποτα παραπέρα αυτό. Μάλιστα. Ακούω σχόλια εδώ. Αυτό είναι πρωτοφανής παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε περίπτωση που είχε αστυνομία ενδείξεις τρομοκρατικής δραστηριότητας ή οτιδήποτε άλλο. Θα δοθούν, φαντάζομαι, εξηγήσεις. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί λένε μη δικάσεις αν δεν ακούσεις και τις δύο πλευρές, έτσι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι πως στην Ιερισσό εκεί έχει δημιουργηθεί μια εμφυλοπολεμική κατάσταση. Έτσι. Είναι μια ολόκληρη πόλη, γιατί στην αρχή προσπαθούσαν να πούνε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που το κάνει ή ξέρω εγώ κάποια αριστερή. Είναι οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπάνε. Καταβαίνει όλος ο κόσμος. Νιώθουν ότι σε αυτή την πόλη δεν έχουμε πια ζωή. Ή θα πεθάνουν από το ωκεάνιο, ή πρέπει να μαζέψουν τα παιδιά μας και να φύγουν. Πρέπει να σας πω, δε, ότι είναι χωρισμένος ο κόσμος στα δύο έλη. Δηλαδή, οι μισοί οι οποίοι διαφωνούν με τη λειτουργία και οι μισοί που εργάζονται εκεί και λένε, παιδιά, είναι σαν να είμαστε εγκληματίες που δουλεύουμε. Φυσικά, διότι όταν, ας πούμε, γίνεται μια επένδυση η οποία ζουν 1.250 οικογένειες και βάζει το θέμα ότι αυτοί θα μείνουν χωρίς δουλειά και αντί να βρει δουλειά έτσι όπως είναι η αγορά εργασία σήμερα. Και απ' την άλλη είναι 10.000 κόσμος ο οποίος πρέπει να σηκωθεί και να φύγει, να γίνει εσωτερικός μετανάστης στη χώρα του δηλαδή. Δημιουργούν τέτοιες κατάστασεις κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι, κοινωνικού αυτοματισμού ακριβώς. Και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Πάντως, νομίζω ότι τέτοιου είδους εξελίξεις δεν διευκολύνουν την αποσυμπίεση, μάλλον τη δυσχερία. Δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση. Κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική. Βάζεις στο στόχο μια ολόκληρη κοινότητα, έτσι. Δηλαδή, έτσι ότι είναι εχθρός λαός απέναντι σου. Και εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι η αυταρχικοποίηση του καθεστώτος. Δηλαδή τώρα μπαίνουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θέλω να παροθέσει, αλλά τώρα μπαίνουν 6 άνθρωποι με κουκούλες μπροστά στα παιδιά σου και να σε συλλαμβάνουν με στάγρια χαράματα, νομίζω ότι δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Και το οποίο αρχίζουμε, ένα πρόσωπο το οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε, ιδίως να κορυφώνεται ή τέλος πάντων να εξελίσσεται, να αναβαθμίζεται μετά την κρίση, ιδίως. Να αυταρχικοποιείται το κράτος. Και αυτό είναι, νομίζω, αρκετά επικίνδυνο. Λοιπόν,